Γηπεδούχος Χαλκιδόνα έχει παραταχθεί με τους Φινσιώτη, Πανίλα, Τοπουζίδη, Παπαδημητρίου, Μίτσιο, Ταρταμπούκα, Τανταλίδη, Κούσα και Σελίδη, Μανίκο και Θαμνίδη. Οι φιλοξενούμενοι έχουν παραταχθεί με τους Σεϊφεδίνογλου, Ασημάκη, Λιώνα, Τσακίρη, Παύλου, Χρήστου, Βασιλείου, Κουταλίδη, Καρόνια, Σαγκούρη και Δημητρίου. Διαιτητής του αγώνα είναι ο κύριος Άγγελος Αγγελάκης με βοηθούς τους κυρίους Πάτρα, Πέτρο και Νικολαίδη Κωνσταντίνο. Ενώ τώρα ένα φάουλ έχουν κερδίσει οι γηπεδούχοι από τα δεξιά. Το φάουλ αναμένεται να εκτελέσει ο Ταρταμπούκας από τα δεξιά. Εκτελεί ο Ταρταμπούκας. Κεφαλιά, η μπάλα εύκολα στα χέρια του τερματοφύλακα Σεϊφεδίνογλου. Το φάουλ αναμένεται να εκτελέσει τώρα ο Κούσας από ό,τι βλέπουμε. Αρκετοί παίκτες και το δύο ομάδων στα καρέ της αστραπής. Εκτελείται το φάουλ. Κερδίζει την κεφαλιά ο Θαμνίδης. Η μπάλα όμως κατευθείαν out, δεν ανησυχεί ο τερματοφύλακας Σεϊφεδίνογλου. Διώχνουν όπως όπως. Ο Μανίκος τώρα κάνει ένα σουτ. Ο Μαρίνος ο Τανταλίδης ένα αέριο σουτ. Η μπάλα όμως καταλήγει corner σύμφωνα με υπόδειξη του κυρίου Πάτρα. Τώρα ο Μανίκος πολύ επικίνδυνα, μεγάλη ευκαιρία για τη Χαλκιδόνα να ανοίξει το σκορ. Το Κεσελίδη αυτός αποφεύγει το προσωπικό του αντίπαλο, αποφεύγει ακόμα έναν αντίπαλο, τον Χρήστου συγκεκριμένα κατά μέτωπον επίδεση, αποφεύγει ακόμα έναν, κάνει ένα δυνατό σουτ, φοβερή απόκρουση του Σεϊφεδίνογλου σε κόρνερ, φοβερή φάση, μεγάλη ευκαιρία για τη Χαλκιδόνα να ανοίξει το σκορ. Ένα φάουλ έχουν κερδίσει οι φιλοξενούμενοι με τον... με τον Βασιλείου, εκτελείται όμως, συγγνώμη, με τον Χρήστου, εκτελείται το φάουλ, άσχημα χτυπημένο, εκ νέου σέντρα, μια κεφαλιά, δεν μπορεί ο Καρόνιας. Ένα φάουλ έχουν κερδίσει τώρα οι γηπεδούχοι από τα... στο κέντρο της εστίας του τερματοφύλακα Σεϊφεδίνογλου, εκτελεί ο Τοπουζίδης, δυνατά χτυπημένο, βρίσκει επάνω στον Ασημάκη η μπάλα και καταλήγει κόρνερ. Εκτελεί ο Μανίκος, κεφαλιά, μεγάλη φοβερή ευκαιρία για την Χαλκιδόνα. Κόρνερ αναμένεται να εκτελέσει από τα δεξιά ο Πανίλας τώρα για την Χαλκιδόνα. Αρκετοί παίκτες και των δύο ομάδων στα καρέ του τερματοφύλακα Σεϊφεδίνογλου. Εκτελείται, διώχνει σωτήρια ο Σεϊφεδίνογλου. Εκ νέου κόρνερ, μάλλον πλάγιο είναι για την ομάδα της Χαλκιδόνας. Εκτελεί ο Σεϊφεδίνογλου. Συγγνώμη, ο Ταρταμπούκας. Διώχνουν οι αμυντικοί. Διώχνει όπως όπως ο Πανίλας, κεφαλιά του Μίτσιου, μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία για τη Χαλκιδόνα να ανοίξει το σκορ. Εκτελεί ο Μανίκος καλοκτυπημένο, βγαίνει για μία ακόμα φορά ο Σεϊφεδίνογλου, μπλοκάρει την μπάλα, δίνει τέλος σε αυτή την δύσκολη στιγμή για την αστραπή. Η μπάλα στους παίκτες της Χαλκιδόνας, γίνεται ένα σουτ και είναι το 1-0 κυρίες και κύριοι, είναι το 1-0 με τον Τανταλίδη, φοβερό σουτ του Τανταλίδη και είναι το 1-0 στο 81ο λεπτό. Κούσα ο τελευταίος, μάλλον στον Κεσελίδη, δίνει στο Μανίκο, τακουνάκι του Μανίκου. Μεγάλη ευκαιρία από το Θαμνίδη να κάνει το 2-0, κόβουν σωτήρια η αμυντική. Ενώ βλέπουμε τώρα και μια και κάποια στιγμιότυπα πανοραμική άποψη από την κερκίδα του γηπέδου της Χαλκιδόνας, η οποία είναι κατάμεστη από φιλάθλους των γηπεδούχων αλλά και πολύ ουδέτερη σήμερα. Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Αγγελάκης φυρίζει τη λήξη του αγώνα που βρίσκει μεγάλη νικήτρια την ομάδα της Χαλκιδόνας με 1-0. Μας έχουμε τον κύριο Νίκο Φιλιππιάδη, τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, ο οποίος θα μας πει δύο λόγια πώς είδε το σπουδαίο αυτό ντέρμπι του πρώτου ομίλου της Β' κατηγορίας ανάμεσα στην αναγέννηση της Χαλκιδόνας και την αστραπή του Τροποτάμου. Αγαπητέ φίλε Γιάννη, νομίζω ότι η Ένωση έκανε το καθήκον της, ήταν παρούσα με πάρα πολλά άτομα και μέλη. Η διαιτησία πέρασε απαρατήρητη και όταν περνάει απαρατήρητη λέμε και ο διαιτής πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν ένα παιχνίδι άγχους, αγωνίας, νομίζω τελείωσε πάρα πολύ καλά με
Δεν παίχθηκε ποδόσφαιρο αντιαθλητικό και αυτό είναι προς τιμήν όλων των ποδοσφαιριστών. Εντάξει, εμείς επόμενο ήταν σαν συμβούλιο, ακούσαμε κάποια γαλλικά, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Αυτό θα σας ρωτούσα, στο τέλος εκφράσατε κάποιες πικρίες, κύριε Νίκο. Ήμασταν υποχρεωμένοι να βρεθούμε εδώ και ήρθαμε, εμείς τιμούμε τη Χαλκιδόνα, τιμούμε το κάθε σωματείο και γι' αυτό βρεθήκαμε εδώ, αλλά δεν πειράζει, εντάξει, επόμενο είναι. Βλέπω όμως ότι βγάζετε κάποια πικρία, κύριε Φιλιππιά. Πικρία γιατί έχω δεσμούς όχι συγγενικούς αλλά φιλικούς εδώ με τη Χαλκιδόνα. Έχω το όνομά μου, νομίζω είναι γνωστό. Τίμησα τη Χαλκιδόνα όταν έπαιζα διαιτησία. Εντάξει, αυτή ήταν ελάχιστη, αλλά δεν πειράζει, του συγχωρώ. Ωραία. Κύριε Νίκο, να πούμε και κάτι άλλο, κάτι τελευταίο, κατά την άποψή μας, ότι δεν αρμόζει τώρα σε ένα μεγάλο παιχνίδι του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου να γίνεται υπό αυτές τις συνθήκες. Να θυμίζει εμπόλεμη ζώνη. Θα ήθελα την άποψή σας. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Με στενοχωρεί ένα παιχνίδι να γίνεται με, ξέρω εγώ, με 200-300 αστυνομικούς. Δεν μου αρέσει και καθόλου. Δεν μου αρέσει καθόλου. Τι να πω. Τι μπορώ να πω σε αυτό. Όμως η Ένωση έπρεπε να το διαφυλάξει αυτό το παιχνίδι, γιατί εντάξει, ακούγονταν κάποιοι το. Κάποιοι θέλετε δημοσιογράφοι, θέλετε. Το παιχνίδι αυτό λίγο το πυρπόλησαν και η Ένωση έπρεπε να πάρει τα μέτρα, τα πήρε. Νομίζω, αγαπητέ φίλε Γιάννη, και πάλι τέλος καλό, όλα καλά. Και θα να, εκτός από τα λίγα γαλλικά, να συγχαρώ όλο αυτόν τον κόσμο που παραβρέθηκε εδώ, θα έλεγα ότι εντυπωσιάστηκα από την προσέλευση, από την προσέλευση του κόσμου. Μάλιστα. Θύμισε παλιές καλές εποχές. Και στις δύο ομάδες καλή συνέχεια. Και ιδιαίτερα στην Χαλκιδόνα. Έχουμε τον γνωστό δημοσιογράφο του ερασιτεχνικού και όχι μόνο ποδοσφαίρου, του Γιάννη τον Μαυρόπουλο, ο οποίος παρακολούθησε το παιχνίδι και θα μας πει την άποψή του για το συγκεκριμένο αυτό ντέρμπι ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες, αν όχι τις καλύτερες του πρώτου ομίλου της Β' κατηγορίας. Νομίζω ότι ήταν δίκαιη η νίκη. Η Χαλκιδόνα φάνηκε ότι το ήθελε περισσότερο, είχε περισσότερο χρόνο κατοχή την μπάλα στα πόδια της, δημιούργησε ευκαιρίες, έφτασε αρκετές φορές στην εστία, αλλά ο τερματοφύλακας της Αστραπής νομίζω ήταν αυτός που έκλεψε την παράσταση, γιατί θα μπορούσε ενδεχομένως να ήταν και μεγαλύτερο το σκορ. Κοντά μας έχουμε τον Θόδωρο Ντομίτσιο, ένα από τους πιο έμπειρους και καλύτερους ποδοσφαιριστές της φετινής Χαλκιδόνας, ο οποίος θα μας πει δύο λόγια για το παιχνίδι και αν θεωρεί δίκαιο το 1-0. Ήταν ένα ντέρμπι αναμενόμενο των προσδοκιών του κόσμου. Παίξανε δύο καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι έπρεπε να νικήσουμε με παραπάνω τέρματα. Σε αυτά χρειάζεται και η τύχη. Δεν είχαμε την τύχη με το μέρος μας. Καταφέραμε να προηγηθούμε με τον γκολ του Μαρίνου, του Τανταλίδη, και πήραμε τους τρεις πολύτιμους βαθμούς. Και κοιτάμε τη συνέχεια. Πιστεύεις ότι αυτές οι δύο ομάδες θα ανεβούν τελικά στην Α κατηγορία, Θόδωρε? Αυτό φάνηκε από τις πρώτες αγωνιστικές, ότι η Αστραπή και η Χαλκιδόνα θα κάνουν τη διαφορά. Το αποδείξανε και σήμερα. Συγχαρητήρια στα παιδιά της Αστραπής. Συγχαρητήρια στα παλικάρια της Χαλκιδόνας. Συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο, και από τα παιδιά της Αστραπής και από εμάς. Ήταν ένα πολύ καλό ντέρμπι. Θόδωρε Μίτσου, ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Κοντά μας έχουμε και τον Δημήτρη Ντομπένα, και αυτός έμπειρος και ικανός ποδοσφαιριστής των γηπεδούχων. Δημήτρη, δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου και στους συμπαίκτες μου για το 1-0. Πολύ καλό παιχνίδι, ήμασταν πολύ καλοί, πιστεύω. Ήταν ωραίο που είχε κόσμο και από τις δύο ομάδες. Ήσυχο, μακάρι να έχει σε κάθε παιχνίδι τόσο κόσμο και από τους δύο. Θύμισε παλιές καλές εποχές η προσέλευση του κόσμου, Δημήτρη. Ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Είχε από τα γύρω χωριά, είχε από την Αστραπή. Εμείς τέτοια παιχνίδια θέλουμε. Αν μπορούμε κάθε Κυριακή να παίζουμε έτσι, το θέλουμε. Πιστεύεις ότι κατά γενική ομολογία και παραδοχή είναι δύο καλύτερες ομάδες, θα καταφέρουν τελικά να ανεβούν στην Α κατηγορία? Αυτό δείχνει βαθμολογία. Πρώτη η Αστραπή, δεύτερη τώρα τους σοβαρίσαμε. Καλύτερες επιθέσεις, καλύτερες άμυνες. Πιστεύω ότι μπορούσαμε να βάλουμε άλλα 2-3 γκολ. Είχαμε τον Ερκάν σε πολύ καλή μέρα. Συγχαρητήρια και στα παιδιά στην Αστραπή και στα δικά μας. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, και ευχόμαστε καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ, γεια σας. Κοντά μας, κυρίες και κύριοι, έχουμε δύο από τους ποδοσφαιριστές της Αστραπής του Ντροποτάμου, τον Κουταλίδη τον Αλέξανδρο και τον Βασιλείου τον Δημήτρη. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τον μικρότερο, τον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, αν θεωρείς ότι αγωνίστηκαν οι δύο καλύτερες ομάδες του ομίλου και πώς κρίνεις το αποτέλεσμα, το τελικό 1-0. Σίγουρα ήταν οι δύο καλύτερες ομάδες του ομίλου. Προσπαθήσαμε και εμείς και αυτοί. Ένα μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ στον κόσμο που μας ακολούθησε και ήρθε εδώ πέρα να μας στηρίξει. Πιστεύω, παρόλο που κάποια συμβάντα γίνανε, ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Το παλέψαμε, προσπαθήσαμε, θέλαμε το καλύτερο και κοιτάμε τη συνέχεια.
Δημήτρη, αν και αποβλήθηκες εσύ, θα ήθελα να μου πεις αν θεωρείς την αποβολή σου καταρχήν δίκη και μετά δύο λόγια για το τελικό αποτέλεσμα. Ήταν δίκαιη η κόκκινη κάρτα, ήταν δεύτερη κίτρινη κάρτα μου. Τη χάρη γιατί είναι απευθείας. Το παραδέχεσαι δηλαδή, ε. Ναι, ναι, ναι. Συγχαρητήρια. Πήγα να σώσω ένα παιδί που γιατί είχε καρδιά και ήθελα να το σώσω, μην μείνει στα χέρια του, τέλος πάντων. Έφαγα την κόκκινη, ήταν δίκαιη. Συγχαρητήρια στα παιδιά στα δικά μας. Συγχαρητήρια και στην άλλη ομάδα. Μπράβο τους. Όντως είναι οι δύο καλύτερες ομάδες. Αποδείχθηκε εξάλλου και στον όμιλο ότι είμαστε οι καλύτερες ομάδες. Θα προσπαθήσουμε τώρα και στο δεύτερο. Πρώτα προέχει η βραχιά. Και το επόμενο παιχνίδι. Και το επόμενο με τη Φιλαδέλφια και τα βλέπουμε μετά βήμα-βήμα. Και μια τελευταία ερώτηση, Δημήτρη, πιστεύεις ότι όντως επειδή είναι οι καλύτερες ομάδες θα ανεβούν τελικά στην Α κατηγορία, δηλαδή Αστραπή του Τροποτάμου και Αναγέννηση Χαλκιδόνας? Πιστεύω είτε η πρώτη είτε η δεύτερη βγουν, θα ανεβούν και οι δύο ομάδες. Δεν υπάρχει καλύτερες ομάδες. Είδαμε τις άλλες ομάδες. Η ίδια ερώτηση ισχύει και για τον Κουταλίδη, τον Αλέξανδρο. Αν πιστεύεις ότι θα ανεβούν τελικά και οι δύο ομάδες, γιατί κοινή παραδοχή είναι ότι αποτελούν ό,τι καλύτερο για τον πρώτο όμιλο της Β κατηγορία. Σίγουρα υπάρχουν πολλές καλές ομάδες που κυνηγάνε τα μπαράζ, αλλά πιστεύω αυτές οι δύο είναι τα φαβορί του ομίλου και ως πρώτοι ή ως δεύτεροι θα περάσουν και οι δύο. Αλέξανδρε και Δημήτρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια. Να είστε καλά.